Γεια σας πατάτες, χαμπάρια. Κουτσούνι, κουτσούνι σε, κουτσούνι. Ας καλωσορίσουμε το νέο μέλος της οικογένειας, τη λένε 20. Συντομά το κανάλι του Θαμουανίκη. Ένιωσα μια πραγματική ανάγκη να βγάλω αυτό το βίντεο, καθώς δεν μπορώ άλλο, νιώθω ότι δεν μπορώ άλλο. Φτάνει, πώς να το θέσω. Πέστα. Είναι περίεργο, είναι αυτή η στιγμή στη ζωή που πρέπει να πεις την αλήθεια, αλλά σε ίσω ότι πονάει, όπως με τον Άγιο Βασίλη. Φίλοι μου, που βλέπεις αυτό το βίντεο τώρα, τι κάνεις, καλά είσαι, πώς πέρασε το σχολείο, ωραία, ναι, μην το θυμίζεις. Συγγνώμη, δεν είσαι Harley Quinn. Πάμε να δούμε γιατί δεν είσαι Harley Quinn. Η Harley Quinn είναι καύλα. Εσύ είσαι μπάμια. Η Harley Quinn σπούδασε ψυχολογία. Ήταν σπουδαγμένη ψυχολόγος. Εσύ, ένα 13χρονο στο γυμνάσιο. Μεγάλη ικανότητα της Harley, η χειραγώγηση. Η ικανότητα να πείθει τον άλλον για πράγματα που θέλει να πετύχει. Εσύ απ' την άλλη, πώς αποκτάς πράγματα. Κλαίγεσαι στον παπά σου. Παπά, θέλω το νέο iPhone. Κλαις. Δεν απέχει άλλο, άνθρωπο πώς το παίρνει. Η Harley Quinn τα έχει με τον Τζόκερ, έναν σοσιοπάθ με έλλειψη προσωπικότητας. Εσύ τα έχεις με τον μικρό πρίγκιπα από το Μαρούσι, ένα κολόμορο με στραβή μοϊκάνα. Θαυμάζεις την σχέση της με τον Τζόκερ, που τη χτυπάει, τη βιάζει, αλλά μόλις σηκώσει ο μικρός πρίγκιπας χεράκι, μην με χτυπάει, γέλα! Όχι, θα τη φας. Ρομαντικά πράγματα, από αυτά που σου αρέσουν, που βλέπεις ταινίες. Δεν είσαι η Harley Quinn και δεν είσαι τρελή. Και ούτε είναι cool να είσαι τρελή. Ούτε να ζεις με τρελό. Ούτε να έχεις έναν ερωτά όπως με τον Τζόκερ. Που σε βιάζει, σε χτυπάει, σε βασανίζει, σε έχει υποχείριό του και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι. Αχ, είναι τόσο τέλεια. Τα πρώην αρχίδι πέσεις στην παγίδα. Πάμε να δούμε τώρα μερικές σκηνές από την καθημερινότητά σου. Άμα όντως ζούσες με έναν τύπο στον Τζόκερ. Κάθε φορά που δέχεστε επισκέψεις. Τώρα! Καλησπέρα. Μπορώ να έχω λίγο βούτυρο? Βεβαίως. Ναι! Ποιος είναι αυτός που μιλάς? Ένας γείτονας. Τι καθημερινές σου συζητήσεις με τον Τζόκερ? Πώς πήγε δουλειά? Καλά, το γραφείο. Κλασικά, θα τα πω. Εσύ? Πιάτα. Τι κάνεις? Όποτε σου έρχεται ειδοποίηση στο Messenger. Όχι, εγώ είμαι κάμερα μα. Όχι, μη. Ο Τζόκερ όταν γυρνάει τη δουλειά και φέρνει φάι στο σπίτι. Γυναίκα! Σου φέρα φαΐ! Ω, τι! Λαγό!
έχει όρεξη για παιχνίδι. Με ποια θα παίξω σήμερα? Σένα! Και θα βιάζω με σένα! Δεν τι κάνω! Πάμε να κάνουμε φάρσα στη γυναίκα. Έχω σκεφτεί μια τρελή ιδέα. Θα είναι τρελό. Όταν ο Τζόκερ θέλει σεξ. Είναι η στιγμή μου. Μην τη βλέπετε έτσι, πάντα έτσι κάνει, στο τέλος γουστάρει. Άνοιξε μου! Εσύ λέτε να σε καλεμπούρει! Κάνει νεζάκια, μωρέ! Κάνει νεζάκια! Δεν είναι παθαίνω τα μαζέτε, λόγω! Θα το πω αυτό! Δεν θα βρει άνθρωνα! Ε, πολύ ρομαντικό, δηλαδή τώρα! Δεν είναι πολύ τρυφερό! Δεν θα βρει άνθρωνα! Ο μέρος θα μου! Με τον Τζόκερ! Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αστείο να είσαι τρελός και ούτε είναι cool αυτό. Καλύτερα να είστε αυτό σας και να μην είστε ότι δεν έγινε κάποιος άλλος. Να είσαι αυθεντικός. Τέλος πάντων. Be yourself.